Μπορεί η τηλεόραση να έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας και να αποτελεί ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για την ενημέρωση όσο και για την ψυχαγωγία μας, ωστόσο στην περίπτωση των παιδιών μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κίνδυνο και αυτό γιατί το παιδί ενώ λαμβάνει διάφορα μηνύματα από όσα βλέπει και ακούει στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι σε θέση να τα αναλύσει και να κρατήσει μόνο όσα πρέπει, αποβάλλοντας τα υπόλοιπα. Μπαίνοντα η τηλεόραση μέσα στα σπίτια, τα πράγματα άλλαξαν. Μιλάει ένα ηχείο, μία εικόνα, η οποία δεν δέχεται από μας καμία α, παρεμβολή, καμία συζήτηση και φυσικά σιωπά όλη η οικογένεια και το παιδί απορροφά όλα όσα του λένε μέσα από, αυτό το, μέσα από αυτήν την εικόνα. Ο μεγάλος σε αυτές τις περιπτώσεις έχει δυνατότητα να αναλύσει και να αποβάλει. Το παιδί όμως αδυνατή να αναλύσει και να γνωρίζει τι θα κρατήσει, διότι δεν έχει εμπειρία ζωής. Συνεπώς, είναι πολύ πιο επικίνδυνο για το παιδί, πολλές φορές πιο επικίνδυνο, να κάθεται το παιδί και να δέχεται μηνύματα χωρίς αυτά να αναλύονται και χωρίς όσα χρειάζονται να κρατούνται και όσα χρειάζονται να απορρίπτονται. Επομένως, μέσα σε ένα σπίτι που μεγαλώνουν παιδιά, η τηλεόραση πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο χρόνο, φυσικά και θα δουν τα παιδιά κάποια αγαπημένα προγράμματα. Από εκεί και πέρα όμως θα είναι καλά να μην είναι αναμένη. Βέβαια εμείς το λέμε, δεν το λέμε, δεν το ακούει κανείς. Θα εξακολουθήσουμε να το λέμε. Αλλά και όταν είναι αναμένη θα είναι καλό να είναι δίπλα οι γονείς, ούτως ώστε να μπορέσουν μαζί με τα παιδιά να αναλύσουν τα προγράμματα. Ωστόσο η τηλεόραση σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστά την ταντά αφού τα παιδιά είναι απασχολημένα με αυτή και οι γονείς μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να υπάρχουν παιδιά ανάμεσα στα πόδια τους. Σήμερα η τηλεόραση έχει γίνει η σύγχρονη τροφός. Θα το πούμε ταντά. Κάθονται ήσυχα τα παιδιά μπροστά σε μία σε εικόνα, είτε είναι αυτό τηλεόραση είτε είναι το DVD, απασχολούνται και οι γονείς είτε συζητούν, είτε κάνουν δουλειά, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η τηλεόραση φέρνει πολλά μηνύματα και βέβαια το παιδί είναι εκείνη την ώρα σχεδόν, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο, είναι απενεργοποιημένο. Συνεπώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός του λόγω ηλικίας και έλλειψη εμπειρία με έναν θετικό τρόπο. Θα δεχτεί τα πάντα και μέσα σε αυτά τα πάντα μπορεί να είναι τα μηνύματα για πόλεμο, τα μηνύματα για κακοποίηση του διπλανού ή του φίλου ή ακόμα και του εχθρού. Πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη συζήτηση όταν η οικογένεια συζητάει, συζητούν μεταξύ τους με αρχές και ήθος. Αυτά όμως μπορεί το παιδί να τα πάρει την οποιαδήποτε στιγμή. Τι συμπεριφορές μπορεί να υιοθετήσει το παιδί αργότερα όσο περνάνε τα χρόνια. Εάν δεν υπάρχει το φίλτρο, η διήθηση από πλευρά των γονέων, τις οποιασδήποτε μπορούν να τον βρουν σύμφωνο μέσα στην απειρία του για την κοινωνία. Ε, γνωρίζοντας ότι μεγαλώνουμε παιδιά ε, για μια κοινωνία ανθρώπων και όχι για μια κοινωνία αγγέλων, τότε κάθε άνθρωπος οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Εγώ θα έλεγα ότι η επιθετικότητα είναι το λιγότερο. Θα βρούμε διαστρεβλωμένες συμπεριφορές, Α, απώλεια, τι να πρωτοπούμε, απώλεια συζήτησης, απώλεια ήθους, ή μάλλον μη λήψη ήθους, μη λήψη αρχών, διότι αυτό το παιδί δεν έχει μάθει να συζητάει και φυσικά μέσω της επικοινωνίας και του διαλόγου να δέχεται τις αρχές εφόσον τις έχει πάρει κατευθείαν από μία τηλεόραση. Το θέατρο σκιών, ο απλός Καραγκιόζης, το κουκλοθέατρο ή ακόμα και το θέατρο... είναι ένα τελεί, μια τελείως διαφορετική και πολύ υπέροχη εμπειρία για το παιδί... όπου πλην το ότι βλέπει ανθρώπους που μιλούν με πολύ σωστές και σοφές αρχές διότι γνωρίζουμε ότι το θέατρο είναι διδασκαλία, μπορεί πολλές φορές να συμμετέχει και το ίδιο. Δεν είναι πολύ σπουδαίο πράγμα σε ένα σπίτι να υπάρχει ένα μικρό σαντόνι και να κάνει το παιδάκι το θέατρο σκιών κτήμα του. Δεν είναι ούτε καν γελίο, είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ ωραίο. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που συνιστούν οι ειδικοί είναι διάλογος ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ώστε το παιδί να μπορεί μέσα από τη διαδικασία αυτή να ακούει αλλά ταυτόχρονα και να λέει την άποψή του κάτι που δεν έχει δυνατότητα να κάνει με την τηλεόραση όπου μόνο ακούει.